Στο Χατάι, κυρίες και κύριοι, η ελπίδα σβήνει σιγά-σιγά για την ανάρσηση ζωντανών από τα συντρίμια. Πάμε σε σύνδεση με τον Μίλτο Σακελάρη που θα μας πει περισσότερα. Μίλτο. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Ακριβώς έτσι είναι. Σβήνει η ελπίδα εδώ στο Χατάι, σε ένα σημείο που δείτε έχει καταρρεύσει μια πολυόρφη πολυκατοικία. Εδώ, μάλιστα, και οι συγγενείς των αγνοούμενων είχαν ανάψει φωτιές για να σταθούν τις προηγούμενες ημέρες, περιμένοντας την ανάσυρση των δικών τους ανθρώπων. Θα γυρίσουμε από εδώ την κάμερα για να σας δείξουμε πώς τα μηχανήματα έχουν επίσης σταματήσει να επιχειρούν. Δείτε το μηχάνημα αυτό, είναι ανενεργό στην άκρη του δρόμου, δεν επιχειρεί. Σε αυτό το σημείο, οι αστυνομικοί, Λίνα, έχουν κλείσει τον δρόμο, καθώς το κτίριο, όλο το, τα δύο πολυκατοικίες είναι, είναι έτοιμες να πέσουν ανα πάσα ώρα και στιγμή. Γι' αυτό έχουν βάλει και τα μπάζα εδώ για να κόψουν αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι παραμένουν εδώ, προφανώς στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής κρίσης, η οποία είναι σε εξέλιξη. Θα δείτε στο βάθος πώς έχουν ισοπεδωθεί τουλάχιστον 5 μεγάλα κτίρια. Έχει μείνει όρθιο, δεν ξέρω αν φαίνεται από την εικόνα που σας δίνει ο Μάικς Αβραμίδης, μόνο ένα ξενοδοχείο. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έγινε εδώ στο Χατάι όταν έγινε ο μεγάλος σεισμός. Παράλληλα, θα γυρίσουμε από τα αριστερά να δείτε και τις άλλες εικόνες. Σε αυτό το σημείο, πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι μπαίνουν ήδη στα μαγαζιά τους, καθώς έχουν περάσει οι πρώτες ημέρες που είχαμε πολλούς και έντονους μετασεισμούς και αρχίζουν και παίρνουν αντικείμενα τα οποία θέλουν να αποθηκεύσουν. Θα δείτε στο βάθος την εικόνα. Μπαίνουν σε κάποια μαγαζιά τα οποία υπάρχουν εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρέτας. Στο βάθος πίσω θα προχωρήσουμε με τον Μάκη τον Αβραμίδη για να δείτε πώς έχουν πέσει αντικείμενα από τον μεγάλο φωνικό σεισμό που έγινε την περασμένη Δευτέρα και έχουν καταπλακώσει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Εκτός από τα αυτοκίνητα, φυσικά, υπάρχουν και οι άνθρωποι. Δείτε δεξιά την εικόνα, πως ένας άνθρωπος ψάχνει για ρούχα, προσπαθεί να μαζέψει κάποια αντικείμενα. Δεν ξέρω, κρατάει στα χέρια του κάποιες φωτογραφίες. Θα προχωρήσουμε από αυτό το σημείο. Στο βάθος, Λίνα, βλέπω ακόμη ένα μεγάλο κτίριο, το οποίο έχει καταρρεύσει και φυσικά και εκεί έχουν εγκαταλείψει τις προσπάθειες, τα σωστικά συνεργεία. Εδώ είναι τα αυτοκίνητα τα οποία σας λέγαμε, τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς στο κέντρο της συγκεκριμένης επαρχιακής πόλης του Χατάι. Θα πάμε στα αριστερά να σας δείξει ο Μάκης πως έχει πέσει ακόμη μία πολυκατοικία στο συγκεκριμένο σημείο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τώρα αρχίζουν οι ακόμη πιο δύσκολες ημέρες για αυτούς τους κατοίκους οι οποίοι μένουν στο δρόμο. Εδώ να πούμε πως γίνονταν διασώσεις τις προηγούμενες ημέρες, οι οποίες πλέον έχουν σταματήσει, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Έχουν χαθεί ελπίδες για αυτούς τους ανθρώπους και προφανώς τα σωστικά συνεργεία μένουν εδώ σε κάποια σημεία για να μαζέψουν τα μπάζα, να μαζέψουν ό,τι έχει απομείνει από τις πολυκατοικίες οι οποίες κατέρευσαν. Θα δείτε στο βάθος την εικόνα πως προσπαθούν στα δεξιά να μαζέψουν κάποια μπάζα. Έχουν σταματήσει περισσότερες εργασίες, Λίνα, τις τελευταίες ώρες. Έχουν σταματήσει ακόμη και τα μπάζα να μαζεύουν σε κάποια σημεία. Οι άνθρωποι έχουν εξαντληθεί. Μιλάμε για ασταμάτητες ώρες που παλεύουν με τα χαλάσματα και με το να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Μια διαδικασία ιδιαίτερα δύσκολη.